Καλημέρα. Ασλαμά μου. Κουμάμα. Κριτικιά είσαι. Ναι. Η Ναταλία. Όχι, την να μιλήσει την κοπέλα. Όχι, δεν έχουμε πει όνομα. Α, περιμένω τώρα πώς προσπαθώ τόσες μέρες να μιλήσουμε. Αλλά... Μιλήστε την κοπέλα. Σήμερα τα κατάφερα. Μπράβο. Δεν ξέρω, μιλάει η κοπέλα. Τι κάνεις, Ασλαμά μου. Ωραία. Μόνο στο σπίτι. Να έρθω σήμερα. Να έρθεις από την Κρήτη. Ναι, να κόψω εισιτήρια και να έρθω. Αν θέλεις, έλα. Τι να σου πω, πρέπει να το κανονίσουμε, να φιλοξενηθεί. Ναι, ναι, φιλοξενηθεί. Σε έχω ερωτευτεί τόσο πολύ που έχω καταντήσει να βλέπω τις όντες με τυπάδες που να σου μοιάζουν. Τις όντες με τυπάδες. Έχει ένα νοσηρινάκης. Ωραία, πες πια για να δούμε ποιος είναι αυτός που του μοιάζει. Ένας έχει ένα νοσηρινάκης, ρε. Ας την ολοκληρώσει την κυρία. Θέλω να εκφράσω δημόσια την αγάπη μου για τον Ασλαμά, γιατί είναι ο πιο αληθινός, ο ηλικία πιο άντρας, σου? Ο πιο αρχιδαράς. Όπα, θα σε κουράσω. Έχουν μαζέψει τώρα, παίρνουν κάτι χάρτια και έχουν γίνει. Ηλικία σου? Τι λες, ρε. Η ηλικία μου τώρα το Μάιο γίνομαι 20. Μάρια, κάνουμε δουλειά. Το είχε πει, Το είχε πει, σε εμάς βγήκε, ρε. Σε εμάς βγήκε. Η κοπέλα βγήκε σε εμάς, είναι, ρε. Είχες ενδιασμούς, αλλά τώρα την σε βλέπω. Είστε ορφανοί. Και το ρώτησα και εγώ. Το ρώτησα και εγώ αυτό, αν έχει πατέρα ή ο τάδε. Ότι ο Μάριος είναι αρχιδαράς. Και εγώ όταν ήμουν 40 χρονών μου την έπεσε μια 19. Και τη ρώτησα αν έχει μπαμπά και λέει πέθανε ο πατέρας. Κάτσε λίγο, ρε μαλάκα, ρωτήσουμε κάτι σημαντικό. Ψάχνεις μπαμπά. Ότι ο Μάριος είναι αρχιδαράς, πού το ξέρεις? Ναι. Φαίνεται, δεν χρειάζεται να δω κάτι. Πώς φαίνεται? Αυτή μίλησε για αρχίδια. Εγώ να σου κάνω μια ανοιχτή πρόταση. Θα ήθελες να τα πούμε κάποια στιγμή στο τηλέφωνο μετά τις, μετά τις 12. Α, για να κάνετε τηλεφωνικό. όχι σήμερα απόψε, ρε. Μπορώ να μαγνητοσκοπήσω το τηλεφώνημα για ντοκουμέντο. Μετά τις 12 μπορούμε να μιλήσουμε. Αφού το ξέρετε το τηλέφωνο. Ελεύθερα. Δεν έχει social media. Περίμενε, άρα δηλαδή. Για να κάνω διάλογο με την κοπέλα. Δεν σκοτώνουμε τώρα. Είχα στείλει και μήνυμα στο Instagram. Στο Βασίλειο, δεν πει ο Βασίλειο ποτέ τίποτα. Δεν έχει Instagram ο κύριος. Το κράτησε για τον αφού ο Χατζηνάκος. Δεν έστειλε τίποτα, ψεύδες. Δεν έχει στείλει. Λες εγώ να μην θέλω να γίνει τζέρτζελο, να μην το δει. Αυτό θα έχει βγάλει. Τι, δεν έστειλε. Έχω στείλει. Τίποτα δεν έστειλε. Στείλε τώρα, περίμενε. Τώρα είμαι με το κινητό. Στείλε τώρα στο Instagram και δεν θα το δείξω, θα το κάνω τέτοιο. Γιατί φωνάζει. Παιδί μου, στείλε ένα μήνυμα τώρα. Στείλε. Ναι, εγώ θα στείλω, δεν χρειάζεται να φωνάζω. Ξέρω. Καλά, δεν είπαμε. Δεν μπορεί να τις εντάξει. Στείλε αν θέλεις και μιλάμε στο τηλέφωνο. Ηράκλειο δεν είσαι, κάπου Ηράκλειο. Ναι. Συγγνώμη, δουλεύεις. Τώρα ξεκινάω την πρακτική μου. Τι? Ξεκινάω την πρακτική μου τώρα που να είναι. Κάνει την πρακτική της. Α, πρακτική, εντάξει, ωραία. Την είπε καράφλα μου. Όχι, όχι. Κάνει την πρακτική. Εντάξει, αν είσαι. Αν θέλει να. Στην Μαρμίτα έστειλα. Σωστά, δεν έστειλα. Είναι στο ταπένο Βασίλη, στη Μαρμίτα, λέει. Έχω στείλει 2 Ιανουαρίου στι 9:31 και δεν μου αφήνει να στείλει. Πού το έστειλε? Εκτέθηκε, Σκατζινάκο, εκτέθηκε πολύ άσχημα. Έχει ρόμπα, έχει γίνει, παιδιά. Όχι, δεν υπάρχει αποδεικτικό. Λοιπόν, κλείνω και το TikTok για να δει εγώ τι εντάξει είμαι. Τώρα στείλ το, τώρα. Τώρα, είμαι στείλ εδώ το τώρα για να το δώσει. Σιγά να μην χάσω πώς και εγώ εδώ πέρα. Γιατί είχε στείλει στο Europan μια κοπέλα στο Μένιο και δεν το έδωσε ο ψηλός. Θυμάσαι την ιστορία γίνει. Ο Ιχολήπτης. Ο Μένιος την Παρασκευή όμως έδωσε χιλόπιτα, έτσι. Ο Μένιος. Είπε ότι είμαι μονογαμικός. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έχεις φαντασιωθεί μαζί μου ποτέ? Ναι. Το κάνεις έτσι? Ναι. Μπράβο, μπράβο σου. Μπράβο σου. Πώς έτσι, τι φαντασίωση έχεις, πώς τον έχεις φαντασίωση? Εγώ το βράδυ εκείνο που πήρες τηλέφωνο. Όχι, τον έπαιξε. Φαντασιώθηκα με τη φωνή σου. Αυτό, τον έπαιξε, θα σε αυτά πω. Γιατί δεν έρχεσαι, να ρε, στην τέτοια να έρθει, στην πίτα. Α, ναι. Κάνουμε δεν έχει ότι πιο ιδανικό στην πίτα, ρε, να έρθει στην κοπή της πίτας. Έχουμε κοπή της πίτας, κυρία. Έχουμε κοπή της πίτας τον άλλο μήνα. Θα πέσουν και θα με φάνε όλοι. Δεν θα νοιάσω άνετα. Βέβαια. Θέλω να βρισκόμενο με τα σώμα. Βέβαια. Ωραία. Βέβαια. Ωραία. Στείλε το μήνυμα. Παπάρια μήνυμα, τίποτα δεν έχει στείλει μέχρι τώρα. Άμα. Τι.
Παπάρια τίποτα, εδώ είμαι μέσα. Μην με κάνεις τώρα. Άιντε. Λοιπόν, το όνομα ξεκινάει. Πες τον άλλο τον αρχιδαρά που είναι δίπλα σου να στείλει κανένα μήνυμα έστω για αποψεύτικο προφίλ. Το λέω, έχω στείλει 2 Ιανουαρίου. Είμαι τώρα, στείλε τώρα μέσα στο Instagram. Είναι, στείλε είναι τώρα, σου λέει ο Βασίλη, εσύ είναι τώρα. Από τι αρχίζει το όνομά σου, είπε πει να πει το όνομα, τι αρχίζει από πού. Παρακαλώ, λέξει αυτό, μα δείχνει το όνομα, αρέσει. Παρακαλώ. Τι λέω, αφεντικό. Από τι ξεκινάει το όνομά σου, πει να πει, συγγνώμη. Στο Instagram το έχω ABC. Τι ABC, ονοματεπώνυμο κανονικό προφίλ, άσε μαλακίες. Κανονικό προφίλ, άιντε. Τι. Όπου Χατζηνιάκο μιλάμε. Λοιπόν. Ή θα γίνει σωστά η δουλειά, δεν θα κάνω τώρα. Ή στέλνεις κανονικά. Λέει μαλακα τι μιλά. Λέει ABC. Την μηνυματάρα αυτή. Είναι ξεδοσύνη. Είδατε αυτή την μηνυματάρα. Θα στείλω. Εντάξει κυρία μου, κάτι άλλο θέλετε. Θα στείλω τώρα στο SSS, κύριε Ραπτόπουλε. Οχ. Όχι, έλα, να το πω. Θα κρεμίσει. Θα γράψω Ασλαμά, σε θέλω. Α, ωραία. Α, ωραία. Και το κανονικό προφίλ όπω θα είναι. Ναι, ναι. Όχι, είπε και. Στο Instagram θα το δώσω. Βεβαίω. Οκ, οκ, περιμένω και θα το δώσω. Έγινε, να είσαι καλά. Κάπου γίνει αντιπαθή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Δεν θέλω να το δώσω. Εντάξει, τελείω. Πάντω οφείλω να παραδεχθώ ότι γενικώ πολλοί κόσμοι τη Μαρμίτα έχει hype. Hype τι σημαίνει. Δηλαδή έχει μία έτσι. Πώς το λένε, έχει σουξέ. Ναι, φυσικά, ναι. Οφείλω να σας παραδεχτώ τους περισσότερους. Φαντάζομαι για να τις αρέσει ο Ασλαμάς. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σαπιοσέξουαλ. Τι σημαίνει αυτό. Τι είναι, σαπιοσέξουαλ. Κάτσε, λες τώρα τον Ασλαμά σάπιο. Όχι, άλλο λέω. Ε, τι δεν λε, σαπιοσέξουαλ. Ερωτεύονται το πνεύμα, κάνετε λάθος. Μπορεί να είναι μεγάλος κάποιος όπως είμαι εγώ ή ο Σλαμάς ή να μην είμαστε όμορφοι, πολύ και δυνατοί και πλατσαράδες λέμε. Αλλά ερωτεύονται το πνεύμα. Τα είπα άλλα ο Αθερίδης. Δεν βλέπεις. Σε μια συνέντευξη. Τι λόγια είναι αυτά τώρα. Λέει, στη γενιά μου για να γαμίσουμε διαβάζαμε. Ναι. Το είπα ξανά στην εγγραφή. Το έκανα μόνος μου, ναι. Λέει ότι είναι πολύ σημαντικό. Η γενιά μου διάβαζε. Έτσι. Τώρα ξέρεις τι λέει. Δηλαδή, στην τάξη μου, τώρα κάποιος αν διαβάσει το Άκου Ανθρωπάκου, ας πούμε, του Ράιχ, θα πει, έχω διαβάσει το Άκου Ανθρωπάκου 19 ετών. Τότε στην τάξη μου Δευτέρα Λυκείου ή πρώτη ή Δευτέρα, άσε για σιγουριά από τη Δευτέρα, άσε την πρώτη. Δευτέρα Λυκείου το είχαμε διαβάσει από τα 35 περίπου παιδιά, ή 22, 23, δεν είναι κάτι καλά. Είμαι περήφανος που είναι δίπλα σου, να ξέρεις. Α, βέβαια. Νίκο. Το μόνο σίγουρο πάντως ένα είναι το σίγουρο για σήμερα. Κάτι τι θέλετε. Λοιπόν, εγώ λέω να κάνουμε γκάλο πόσοι έχουν διαβάσει το Άκου Ανθρωπάκο. Από τις σημερινούς γαουτάριδες, ένας στους χίλιους. Μαριέ, ναι, συγγνώμη. Δεν συνδυάζεις μόνο τη γοητεία, συνδυάζεις και το πνεύμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μα δεν δίνεις το πνεύμα σημασία, ρε εσύ. Μα μου λένε οι άλλοι τι σου αρέσει στην όλη κατρέμη. Τι να μου αρέσει να μου στον κατρέμη. Αυτό που αποπνέει. Μαλάκα, παρακαλούσανε όταν πήρε συνέντευξη από τον Ολάν, τον Γάλλο πρόεδρο, είχε στη λίστα αναμονή, ήταν στη λίστα για τον Ολάν συνέντευξη, περίπου 85 δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη. Και μίλησε σε τρεις. Η μία ήταν η Τρέμη. Ναι, ρε φίλε, μιλάμε τώρα για τρομερή. Καληνύχτα. Άλλο το αποπνέω πάντως. Και άλλο το να έχω πνεύμα. Είναι τεράστια διαφορά. Έχει πνεύμα. Ο Ασλαμάς. Δεν λέω για σένα. Ο Ασλαμάς, αποπνέει το πνεύμα για την πιτσιρίκα να το κουδουνίσω το βράδυ όμως. Για την 20χρονη. Ναι, ναι, φυσιολογικό έχει. Καλά, δεν ξέρω. Αυτό τη σχέση. Φάνηκε ιδιαίτερα πνευματώδη η πιτσιρίκα. Γι' αυτό το λέω. Εγώ, φίλε, το έχω πει, το ξαναλέω. Το έχω πει στην εκπομπή όσοι αυτά. Την 20χρονη να το κουδουνίσω το βράδυ. Το έχω πει σε εκπομπή τη Μαρμίτα. Οι παπάδε είναι πνευματώδη, αλλά δεν έχουν αφήσει χείρα στα νεκρότερα. Είναι ραδιοφωνική φωνή πάντω. Πρέπει να το παραδεχτείτε αυτό, η κοπελά. Ναι, η κοπελά, ναι. Συνήθως αυτές που έχουν ωραία φωνή είναι παγουλές. Αυτές που έχουν πολύ ωραία φωνή είναι παγουλές. Όχι, ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Ναι. Επειδή φαντάζεσαι εσύ με τη φωνή ναι. ότι θα δεις κάτι ωραίο και μετά απογοητεύεσαι. Ναι. Αυτό ναι, είναι. Ναι, αυτό ναι, το ναι, αυτό ναι, δεν είναι παγουλές ούτε τίποτα. Αυτό... Εσύ φαντάζεσαι. Όταν δεν υπήρχε social media,
όταν δεν υπήρχαν social media, δεν υπήρχαν Facebook κτλ. Πριν πολλά χρόνια, μία φίλη μου, δουλεύαμε μαζί σε ένα τηλεοπτικό σταθμό τοπικό, ήταν ερωτευμένη με ένα ραδιοφωνικό παραγωγό. Μας διηγότανε. Πιο παλιά έχει γίνει η ιστορία. Μας διηγόταν. Μας διηγόταν την ιστορία. Άπειρες φάσεις ερωτευμένες, άπειρες. Πήγε, ρε παιδί μου, γοητευμένη, ερωτευμένη από τη φωνή, την ομιλία και το λόγο του ραδιοφωνικού συγκεκριμένου παραγωγού. Και επειδή δεν υπήρχαν εικόνες τότε και τα λοιπά, όπως είναι τώρα, ο καθένας ξέρει τη φάτσα του και τα λοιπά, υπήρχε έτσι ένα. Υπήρχε μαγεία του ραδιοφώνου. Μαγεία του ραδιοφώνου, η οποία δεν υπάρχει πλέον. Μαγεία του ραδιοφώνου. Του κόντα 9 μέρα δεν υπάρχει ραδιοφώνου. Τώρα είναι τηλεόραση. Το λέω αυτό, ρε. Παπάρια. Τέλο πάντων. Άρα κάποιο που είναι ωραία φωνή και δεν έχουν δει ποτέ τη φάτσα του. Και πήγε λοιπόν με τη φίλη τη να τον γνωρίζουν και ήταν τέτοιο ο τρόμο όταν τον είδε εμφανισιακά που μέσα τη, α πούμε, δημιουργήθηκε. Βασίλη! Ένα ρήγμα και σηκώθηκε και έφυγε τρέχοντα και κλαίγοντα. Γιατί περίμενε κάτι διαφορετικό να δει. Λοιπόν, κατάλαβες. Τα 1500 like, αυτό που λέει ο φίλος, πρέπει να φτιάξει εσύ ένα προφίλ στον Ασλάμα. 1500 like, τι κάνετε, κουνηθείτε λίγο, έτσι, κάτι κανένα like. Πάμε ρε γραμμές ρε, πάμε γραμμές. Καλησπέρα στον επόμενο κύριο. Πάμε γραμμές. Το και τέταρτο ο Μπακασέτας έρχεται να δει αύριο. Ναι, φτάνει αύριο. Ναι. Το κάτσε πρωί. Πρωί. Φτάνει! Φτάνει! Έλεος! Έλεος! Ασάγιωτο! Ασάγιωτο! Σασκαλάει πουτανάκια που γαμάει ο Ραπτόπουλος. Πουτανάκια! Αλλά και τι μηνυματάρα ήταν αυτή! Πουτανάκια! Καλημέρα! Πουτανάκια! Σασκαλάει! Το πρωί, Νίκο, το βράδυ, Ναι.